θα με ρωτήσετε πρώτη απορία, γιατί έγραψα αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο αποτελεί την συνέχεια μιας σειράς άλλων βιβλίων που έχουν έναν χαρακτήρα παρέμβασης στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Συγγνώμη, μπορεί να το μιλήσω λίγο πιο κοντά. Πιο κοντά, έτσι. Είναι λοιπόν στη σειρά, μια σειρά άλλων βιβλίων που αποτελούν παρέμβαση στα ελληνικά πολιτικά πράγματα και στα ευρωπαϊκά ως έναν βαθμό, και η οποία παρέμβαση κατατείνει να εξηγήσει το ελληνικό πρόβλημα. Είναι δηλαδή μέσα από την επιστημονική μου οπτική ερμηνεία του ελληνικού φαινομένου. Μέχρι τώρα η αριστερά στο διάλογο που είχα ανοίξει είχε τη θέση της, αλλά δεν είχε κεντρικό ρόλο στα πράγματα και γι' αυτό δεν είχε κεντρικό ρόλο στο προβληματισμό μου. Η σημερινή παρουσίαση αυτού του βιβλίου ακριβώς φέρνει στην επιφάνεια τη νέα πραγματικότητα που έχουμε, δηλαδή μία άρχουσα αριστερά η οποία δίνει το στίγμα της και για αυτό που είναι και για το τι ακριβώς επιδιώκει, ποια είναι η σχέση της με τη χώρα και ποια είναι η θέση της και η σχέση της με το διεθνή περίγυρο και την Ευρώπη βέβαια. Για να κατανοήσει κανείς την ελληνική αριστερά και ιδιαίτερα την άρχουσα αριστερά, πρέπει να γνωρίσει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι την γενικότερη θέση της αριστεράς στην ιστορία, με άλλα λόγια, στους νεότερους χρόνους, πέραν της Ελλάδας. Και το δεύτερο, τη θέση που έχει καταλάβει, το ρόλο που έχει παίξει, το ρόλο που παίζει σήμερα η ελληνική αριστερά. Θα μου πείτε με ποιο μέτρο θα αξιολογήσουμε και θα ταξινομήσουμε μια πολιτική δύναμη αν είναι με βάση τα καθιερωμένα δεξιά ή αριστερά. Υπάρχουν δύο επίπεδα προσέγγισης σε αυτό το ζήτημα. Θα επιχειρήσω να τα δείξω και τα δύο πώς τοποθετούνται και αξιολογούν τη συγκεκριμένη αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα προσπαθήσω επίσης να εξηγήσω πώς δημιουργείται ένα μείγμα πολιτικής η οποία είναι εναρμονισμένη στο ελληνικό πρόβλημα. Είναι εκπληκτικό πως η ιδεολογία της αριστεράς χρησιμοποιήθηκε για να νομιμοποιήσει, να καθαγιάσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της ελληνικής εξέλιξης, του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Η αριστερά διεθνώς εμφανίστηκε, όπως και η δεξιά, με συμβολισμούς δεξιά ή αριστερά στην εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, 1789. Ήθελα να τα δείξουν εκεί ότι υπάρχουν οι δυνάμεις που υποστηρίζουν τα ηγετικά στρώματα, τα φεουδαλικά ή τα νέα, τα αστικά, τα άρχοντα στρώματα της κοινωνίας, και υπάρχουν και οι δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν το λαό, τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, αυτά δηλαδή που ήταν σε δυσμενή θέση μέσα στην εξέλιξη την οποία είχαν να αντιμετωπίσουν τότε. Η πραγματικότητα αυτή βεβαίως σήμερα δεν υπάρχει. Η έννοια δηλαδή αυτή της αριστεράς και της δεξιάς δεν υπάρχει και δεν υπάρχει για πολλούς λόγους. Ο ένας λοιπόν είναι ο διεθνής. Εάν θελήσουμε να δούμε τι είναι, τι υποστηρίζει
ας πούμε, η ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Όλη η αριστερά, αλλά επειδή αυτή είναι ψηλά σήμερα στην εξουσία και επομένως φαίνεται έτσι και την παρακολουθούμε περισσότερο. Εάν δούμε τι υποστηρίζει η αριστερά γενικά και η αριστερά στην Ελλάδα, θα διαπιστώσουμε ότι ταυτίζονται απολύτως, μα απολύτως, με τη δεξιά. Είτε μιλήσουμε επομένως για σοσιαλισμό και φιλελευθερισμό, είτε μιλήσουμε για αριστερά και δεξιά, οι αποχρώσεις υπάρχουν στα μυαλά μας βεβαίως, αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία να συγκρατήσουμε είναι ότι ιστορικά η αριστερά ήταν ένα παρακολούθημα της δεξιάς, του φιλελευθερισμού. Δεν πρότεινε κάτι διαφορετικό ως προς το πολιτικό σύστημα, παραδείγματος χάρη το οικονομικό σύστημα. Πρότεινε το ίδιο πράγμα, με μόνη τη διαφορά ότι ήθελε να είναι αυτή στην εξουσία για να πάρει μέτρα υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Υπ' αυτή την έννοια λειτουργήσε ως ένα ρημουλκό, αν θέλετε, δηλαδή δίκην προόδου. Έφερε δηλαδή στην κατάσταση που βοήθησε μάλλον να φέρει, στην κατάσταση που είναι σήμερα οι κοινωνίες, οι δυνάμεις της εργασίας όπως θα τις λέγαμε αλλιώς, τις έφερε λοιπόν σε ένα σημείο που έχουν κατακτήσει την ατομική τους ελευθερία, πολλά δικαιώματα και ένα καθεστώς ευημερίας. Όμως αυτό έγινε μέσα στην διελκυστίνδα του ίδιου συστήματος, του ίδιου οικονομικού συστήματος, του ίδιου οικονομικού. Εκεί που επιχείρησε η αριστερά να διαφοροποιηθεί από την δεξιά, το φιλελευθερισμό, ήταν όχι ως προς το είδος του οικονομικού συστήματος, αλλά ως προς το ποιος θα κατέχει την ιδιοκτησία του οικονομικού συστήματος. Ο ιδιώτης κατά κύριο λόγο ή το κράτος. Με αυτόν τον τρόπο όμως λειτουργήσε ως ο μέγας θεωρητικός του ολοκληρωτισμού, του πλέον αυθεντικού ολοκληρωτισμού. Ο υπαρκτός σοσιαλισμός. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι επήρε την έννοια του πολιτικού συστήματος που οικοδόμησε ο φιλελευθερισμός τον 18ο και τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη και δημιούργησε ένα μάγμα, μια σύνθεση που τα απέδωσε όλα στο κράτος. Η κοινωνία είναι ιδιώτης. Ο καθένας από εμάς, για το άτομο του, δεν εγγράφεται μέσα σε μια συλλογικότητα. Το συλλογικό το εκφράζει το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό και μάλιστα η κυβέρνηση. Δηλαδή, το ποιος, τι θέλουμε ως ελληνικό σύνολο, τι σκεφτόμαστε, πώς θα διαπραγματευτούμε τις υποθέσεις μας, τι μας συμφέρει, δεν το αποφασίζουμε εμείς, το αποφασίζει μία κυβέρνηση. Ούτε καν η Βουλή βέβαια, γιατί το προσωποπαγές των κομμάτων, αλλά και η προσωποπαγής λογική της εξουσίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, στην πραγματικότητα αποδίδει στον Πρωθυπουργό ή στον Πρόεδρο όλα τα προνόμια και όλη την εξουσία που κατήχε προηγουμένως ο απόλυτος μονάρχης, η Λουδοβίκη. Με μόνη τη διαφορά ότι δεν εμφανίζονται αυτοί ότι είναι οι ιδιοκτήτες του κράτους, αλλά έχουν δημιουργήσει το νομικό πλάσμα του κράτους, αυτό που λέγεται αφηρημένα κράτους, που τα έχει όλα όμως. Εάν λοιπόν τα έχει όλα, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν τίποτε. Η κοινωνία, αυτή είναι η έννοια του ολοκληρωτισμού. Γιατί έχουμε δύο ολοκληρωτισμούς, έναν του υπαρκτού σοσιαλισμού που είναι ο αυθεντικός και έναν του φασισμού που είναι πολιτικός ολοκληρωτισμός? Γιατί ο ένας δίνει στο κράτος όλα. Τι είναι το κράτος τελικά? Είναι το, σήμερα μας λένε, είναι το πολιτικό σύστημα, είναι η δημόσια διοίκηση, είναι η δικαιοσύνη, είναι ο στρατός, είναι η αστυνομία, είναι όλα. Εάν του δώσουμε και την ιδιοκτησία της οικονομίας, του συστήματος της οικονομίας, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο ολοκληρωτισμός. Ο ορισμός του ολοκληρωτισμού είναι αυτός. Απ' την άλλη μεριά, ο φασιστικός ολοκληρωτισμός
βασίζεται σε πολιτικές προδιαγραφές και ιδεολογία. Δεν σκοπεύει την κρατικοποίηση της ιδιοκτησίας, έτσι, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, παρόλο που έρχεται σε αντίθεση με τον φιλελευθερισμό, διότι ο φιλελευθερισμός θέλει και πολυκομματισμό, ενώ ο φασισμός δεν θέλει. Στο πολιτικό επίπεδο δηλαδή διαφοροποιούμε. Όταν τελείωσε η εποχή αυτής της απελευθέρωσης των κοινωνικών στρωμάτων που ήταν πραγματικά σε δυσμενή κατάσταση στους προηγούμενους αιώνες, τελείωσε, έπαψε να έχει αντικείμενο η αριστερά. Αυτό και τη βλέπουμε, η μεν να έχει καταρρεύσει, η δε, η δυτική, να είναι μια αριστερά η οποία μετατοπίζεται όλο ένα και περισσότερο προς το φιλελευθερισμό. Γιατί τι διαφέρει. Και προσέξτε κάτι. Αυτό αφορά και το φιλελευθερισμό και τον σοσιαλισμό βεβαίως, δεξιά και αριστερά. Όλοι οι αγώνες που γίνανε στη διάρκεια του 19ου, του 20ου αιώνα, είχαν ως διακείμενο του ποιος θα ελέγξει την ιδιοκτησία του οικονομικού συστήματος και ποιος θα ελέγξει το κράτος, το πολιτικό σύστημα. Η κοινωνία και στους δύο ήταν απ' έξω και είναι. Γιατί το επιχείρημα, μάλλον η απάντηση στην ερώτηση ποιος φταίει για την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο και όλα αυτά, δίδεται από την αριστερά, δίνουν το προσωλήμιο του κεφαλαίου. Είναι το κεφάλαιο που φταίει για την εκμετάλλευση. Μα το κεφάλαιο είναι, αν θέλετε, η άλλη εκδοχή της νομισματικής οικονομίας, της ανταλλαγής με πρόσημο το χρήμα. Εάν καταργήσουμε το νόμισμα και πάμε στη φυσική ανταλλαγή, ποιος μας λέει ότι δεν θα υπάρξει εκμετάλλευση? Στις πρωτόγονες κοινωνίες και στη φεουδαρχία υπήρχε η απόλυτη εκμετάλλευση. Εκεί ήταν ο φεουδάρχης ιδιοκτήτης και της κοινωνίας και των ανθρώπων, όχι μόνο της γης και των εργαλείων ή οτιδήποτε άλλο. Διαψεύδεται και αυτό, αλλά είναι όντως το κεφάλαιο η νομισματική οικονομία, επομένως, μάλλον ας το πάρουμε αλλιώς, η συσσόρευση του κεφαλαίου υπόλογος της εκμετάλλευσης. Για να δούμε, το λέω αυτό για να δούμε πώς χάνει το επιχείρημά της ότι είναι αριστερά και προοδευτική ή αριστερά, όπου τη δηλώνει αριστερά. Προφανώς όχι. Είναι το σύστημα της ιδιοκτησίας και ποιος ελέγχει το σύστημα της ιδιοκτησίας που είναι υπόλογος της εκμετάλλευσης. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος από εμάς βρίσκει κάτω από το μαξιλάρι του αύριο το πρωί ή μέσα στο χωράφι του μια αμύθιτη περιουσία και δεν θέλει να την αξιοποιήσει, την έχει στο σπίτι του και κάθε μέρα βγαίνει και σπαταλάει. Πετάει από εδώ τα χρήματα, τα πετάει από εκεί, αγοράζει και ένα αεροπλάνο και ταξιδεύει. Εκμεταλλεύεται κανέναν? Όχι. Ήταν τυχερός και τα μπήκε, άρα δεν εκμεταλλεύτηκε κάποιον στο παρελθόν για να πούμε ότι άλλαξε. Πάμε σε άλλο παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι εγώ ή κάποιος άλλος φτιάχνει μία μεταφορική εταιρεία στα χαρτιά και βρίσκεται σήμερα κάποιος που θέλει να μετακομίσει. Να μετακομίσει σημαίνει χρειάζεται ένα μεταφορικό μέσο και κάποιοι εργάτες. Όταν βρίσκεται η δουλειά λοιπόν για τη μετακόμιση, ψάχνει και βρίσκει έναν Πακιστανό ή δύο ή δέκα όσους χρειάζεται, νοικιάζει ένα καμιόνι και κάνει τη μεταφορά. Αλλά δεν πληρώνει αυτόν που έχει το καμιόνι ή αντί να πληρώσει στον εργαζόμενο 40 ευρώ ξέρω εγώ που μπορεί να οφείλει, του δίνει 10 και τον έχει ανασφάλιστο. Το κεφάλαιο τον εκμεταλλεύτηκε. Η ιδιοκτησία του συστήματος. Αυτό μας το διδάσκει η ελληνική ιστορία. Αλλά ποιος διαβάζει την ελληνική ιστορία? Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά χάνει και τους πελάτες του, γιατί μεταμορφώνεται η κοινωνία και εξελίσσεται, αλλά χάνει και την ιδεολογία της, διότι δεν έχει διαφορετική ιδεολογία από ό,τι έχουν οι άλλοι. Τα ίδια. Το ίδιο σήμερα, αν πάρουμε τα πράγματα πολύ απλά.
διαφέρει σε τίποτε στο πολιτικό σύστημα η παρούσα κυβέρνηση από ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα ή σε όποιο άλλο μέρος του κόσμου. Όχι. Όλοι μιλάνε για εκλογές με το συγκεκριμένο τρόπο, ξέρουμε ποιος ορίζει τους πολιτικούς, ξέρουμε πώς γίνονται οι διαδικασίες. Όλα τα κόμματα, είτε το αξιολογήσουμε θετικά είτε όχι, με το ίδιο σύστημα. Το σύστημα δεν το αμφισβητεί κανείς. Και μάλιστα συμφωνούν όλοι, η άλλη πλευρά πια του προβλήματος που θα επανέλθουμε, ότι είναι και δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό και πολλά άλλα μαζί. Άρα, δεν διαφέρουν αριστερά, η δηλούμενη αριστερά με τη δηλούμενη δεξιά, θα έλεγα και με την ακροδεξιά και με την ακροαριστερά. Με την ακροαριστερά ίσως διαφέρουν αυτούς που τοποθετούνται στην αναρχία. Παρόλο που είναι ετεροθαλή αδελφάκια η αναρχία με το σύστημα της πολιτικής κυριαρχίας που έχουν. Διότι εάν δεν είχαμε αυτό το σύστημα, δεν θα είχε λόγο ύπαρξης η αναρχία. Η αναρχία υπάρχει επειδή υπάρχει αυτό το σύστημα το οποίο το καταπολεμά. Εάν είχαμε δημοκρατία όπως θα την ορίσουμε, δεν θα υπήρχε ο λόγος της αναρχίας. Επομένως, είμαστε στο ίδιο καζάνι όλοι. Αν πάμε στις πολιτικές, ήδη είδαμε ότι οι πολιτικές που στο διεθνές επίπεδο και ιδίως στη Δύση που είναι η πρωτοπορία στα πράγματα, οι πολιτικές που ασκούνται είτε ανεβαίνει μια κυβέρνηση της αριστεράς στην εξουσία είτε μια κυβέρνηση της δεξιάς είναι οι ίδιες. Ενδιαφέρον. Και μάλιστα το κοινωνικό πρόταγμα, την κοινωνική ευαισθησία την έχει η αντιπολίτευση, όχι η κυβέρνηση, όποια και να είναι η αντιπολίτευση και όχι ως κυβέρνηση, όμως στη συνέχεια. Άρα και εκεί τα ίδια συμβαίνουν. Να πάμε λίγο παρακάτω, στο ζήτημα της αισθητικής της εξουσίας, του τρόπου δηλαδή που αναπτύσσεται και ο διάλογος και το πολιτικό επιχείρημα. Έχω την γνώμη ότι είναι τόσο πολύ προσδεδεμένη η αντίληψη του πώς θα αναπτύξουμε το επιχείρημά μας με το εάν είμαστε ή δεν είμαστε στην εξουσία, που εάν συγκρίνουμε τι έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επί των προηγουμένων κυβερνήσεων, ο εκάστοτε, και τι λέει ο τωρινός, είναι ακριβώς με την ίδια αντίληψη, με τους ίδιους χαρακτηρισμούς, με τις ίδιες αισθητικές, αν θέλετε, και θα πάμε λίγο παραπέρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η αριστερά έχει και μία απροκάλυπτη, όλοι μπορεί να το σκέφτονται, αλλά έχει μία απροκάλυπτη εχθρότητα προς την κοινωνία. Άκουγα προχθές τον Πρωθυπουργό να λέει ότι στο ζήτημα της οικονομικής μετανάστευσης όποιος δεν συμφωνεί μαζί του είναι ακροδεξιός ή, εάν είναι πολιτικός, εκμεταλλεύεται το συντηρητικό σύνδρομο, δεν θυμάμαι πώς το είπα ακριβώς, αλλά το συντηρητικό το χρησιμοποίησε, της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, αποφασίζει ποιος είναι προοδευτικός και ποιος είναι συντηρητικός με βάση την αρχή της ενιαίας σκέψης, δηλαδή της αυθεντίας του δικού του λόγου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί η αρχή του φασισμού αυτή είναι ότι η πολιτική εξουσία κατέχει την αυθεντία και η κοινωνία είναι το υποζύγιο, ο ιδιώτης που δεν έχει βούληση. Αλλά και όταν πάει να την εκδηλώσει τη βούληση είναι συντηρητική εκ των πραγμάτων. Αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο αποτέλεσμα, το οποίο το βλέπουμε καθημερινά. Ενώ το 92%, και δεν είναι μόνο αυτή, όλοι είναι σταθερές οι δημοσκοπήσεις, το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων σε αυτό το θέμα, ενώ το 92% απορρίπτει τη συλλήθιν το κομματικό σύστημα, κανείς δεν ενοχλείται από αυτό που αν ήταν σε μια άλλη δυτική χώρα θα είχε γίνει σεισμός μέσα στη χώρα. Ήδη στη Γαλλία που αρχίζει μια τέτοια αμφισβήτηση, έχει υπάρξει μια κινητοποίηση και πνευματικών ανθρώπων και της πολιτικής για να δουν τι συμβαίνει και πώς θα προσαρμόσουν τα πράγματα στις νέες συνθήκες.
Εδώ, ακόμα και το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δημιουργούνται με ποσοστό κάτω του 20%, ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε επίπεδο αποχής που φτάνει κοντά στο 50%, δεν συζητιέται. Θεωρείται ότι πρέπει να κουκουλωθεί. Και όταν παρασυρμένη από μια δική μου παρένεση, πέρυσι, αν θυμάμαι καλά ή πρόπερση, μια δημοσκοπική εταιρεία θέσει το ερώτημα πόσοι από εσάς θα φεύγατε στο εξωτερικό εάν μπορούσατε, ρώτησε τους Έλληνες, η απάντηση ήταν πάνω από 67%. Θυμήθηκα, και γι' αυτό το έλεγα, ότι στη δεκαετία του 70 προς 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες γινόταν ετησίως μια δημοσκόπηση για το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από τη χώρα τους. Και εάν έφτανε σε ένα μικρό κατά διαφοροποίηση ποσοστό, αλλά μονοψήφιο, γινόταν μεγάλη κινητοποίηση για να δουν γιατί αυτό το μικρό ποσοστό δεν είναι ευχαριστημένο από τη χώρα. Τι θέλει για να το διορθώσουν. Εδώ θα ακούσετε την πολιτική να δηλώνει με περισσύφραση ή τα βεβαίως ότι αυτή ξέρει και η κοινωνία δεν ξέρει και μάλιστα ότι είναι ιδιωτελής. Θυμηθείτε στο τελευταίο δημοψήφισμα έγινε πολλή συζήτηση για το ότι δεν τίθεται σε διαδικασία διαρώτησης προς την κοινωνία τα δημοσιονομικά ζητήματα, διότι κανένας από τους ερωτωμένους, δηλαδή τους πολίτες, δεν θα ψηφίσει υπέρ του να του μειωθούν οι συντάξεις, οι μισθοί ή να αυξηθεί η φορολογική του υποχρέωση. Σε ό,τι αφορά στο πολιτικό προσωπικό, αυτό δεν προβλέπεται. Δηλαδή, η Βουλή, άρα τα κόμματα αποφασίζουν πόσο μισθό θα έχουν, τι ασυλίες θα έχουν, πόσο υπεράνω του νόμου θα είναι, πόσο θα φορολογούνται, τα πάντα. Αυτό τι δηλώνει. Δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα γενικώς, αλλά θα δούμε και τις ειδικότερες εκφάνσεις του στην χώρα, είναι η διάδοχη κατάσταση της απόλυτης μοναρχίας με μία διαφοροποίηση που έχει να κάνει με την αλλαγή ιδιοκτήτη. Ιδιοκτήτης είναι το κράτος, αντί να είναι ο απόλυτος μονάρχης ιδιοκτήτης του κράτους. Αλλά ως ιδιοκτήτης το κράτος, το νομικό πρόσωπο του κράτους, είναι όπως η ανώνυμη εταιρεία. Κάποιος της δίνει βούληση, της δίνει στόχο, της δίνει προοπτική. Και αυτός είναι εκείνος που την διευθύνει, ο κυβερνήτης. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι ισχύει η γενική αρχή ότι κανείς που κατέχει το πολιτικό σύστημα, εκφράζει δηλαδή την συλλογικότητα, κανείς δεν φορολογεί, δεν υπάγει στη δικαιοσύνη τον εαυτό του. Πολύ απλό παράδειγμα. Στην αρχαιότητα, η αρχή της δεκάτης που θα έχετε ίσως ακούσει, που ίσχυσε ως φορολογικός δείκτης μέχρι και το τέλος της του Ιπποκρατίας, εισήχθη από τον περίοδο της Κορίνθου, 7ος προς 6ον αιώνα, προ Χριστού. Και μάλιστα με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Ευχήθηκε στους θεούς, υποσχέθηκε μάλλον στους θεούς, να, εάν τον βοηθήσουν να ανέβει στην εξουσία, να τους προσφέρει την περιουσία των Κορινθίων. Αλλά όταν κατέλαβε την εξουσία, είπε στους θεούς, σας υποσχέθηκα και θα τηρήσω την υπόσχεσή μου να σας χαρίσω την περιουσία των Κορινθίων, αλλά όχι όλοι μαζί εφ' άπαξ, 10% το χρόνο. Έτσι νομιμοποιήθηκε η φορολογία. Θέλημα Θεού. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε στην περίοδο της αντιπροσώπευσης και μετά στη δημοκρατία, διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες, αφού αυτοί αποφασίζουν, καταργούν τη δική τους φορολογία και εισάγουν τη φορολογία αυτών που είχαν πλούτο. Θα έχετε ακούσει για χορηγίες, για λειτουργίες κλπ. Που ίσχυαν στην αρχαία Αθήνα. Είναι η φορολογία των οικονομικά ισχυρών, που κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη, παραδείγματος χάρη να φτιάξουν στόλο κλπ, ο καθένας
αναλάμβανε την υποχρέωση να συνεισφέρει στο σύνολο. Εδώ μπαίνουμε και σε μια άλλη, αν θέλετε, οπτική του πράγματος. Τι αντιπροσωπεύει η σημερινή μας εποχή, άρα και αυτό που διατείνεται η αριστερά ότι είναι, επειδή αυτό μας ενδιαφέρει σήμερα, τι αντιπροσωπεύει στη γενική εξέλιξη των ανθρώπων. Ξέρετε, το πολιτικό σύστημα που έχουμε σήμερα μπροστά μας και ζούμε, είναι ένα πολιτικό σύστημα που έχει χρησιμοποιεί και καπηλεύεται όλες τις έννοιες οι οποίες δημιουργήθηκαν στην πορεία της εξέλιξης του ελληνικού κόσμου για να περιγράψουν κοινωνικά φαινόμενα, οι οποίες όμως έννοιες έχουν αφοκενωθεί, έχουν αδειάσει από το περιεχόμενό του. Αυτό το διέπραξε, κυριολεκτικά το διέπραξε, δίκη αδικήματος, αυτό που λέγεται ευρωπαϊκός διαφορισμός. Όταν πέρασε από την εποχή του θαυμασμού προς την αρχαιότητα, που έλεγε, γι' αυτό κι άλλωστε μιλήσανε για αναγέννηση, ότι πρέπει να ανασυστήσουμε την αρχαία Ελλάδα, όπως τη λέγανε, άρα τη δημοκρατία και όλα τα επιτεύγματα, διότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνουμε, ήρθε η στιγμή που αυτό, όπως ο γιος που θέλει να απελευθερωθεί και να αποτινάξει την επιρροή του πατέρα, το αρνήθηκαν. Το αρνήθηκαν αφενός διότι τους έπεφτε βαρύ, αφετέρου διότι δεν το καταλάβαιναν, κυρίως όμως γιατί δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Η δημοκρατία στην Αθήνα εφαρμόστηκε όχι στους αρχαίους κρητομικηναϊκούς χρόνους, τότε είχαμε βασιλεία. Εφαρμόστηκε αιώνες μετά. Είναι όπως ο κάθε άνθρωπος. Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς από ένα παιδάκι των 5 ή των 10 ετών να έχει αντιλήψεις οριμότητας για τη ζωή ενός που είναι 50, 60, 70 ή όσο. Είναι μια αναπότρεπτη εξέλιξη την οποία θέλουμε, δεν θέλουμε, την ακολουθούμε. Έτσι είναι και για τις κοινωνίες. Οι άνθρωποι λοιπόν του διαφωτισμού άρχισαν να σκέφτονται μέσα στη φεουδαρχία πώς θα οικοδομήσουν μετά τη φεουδαρχία κοινωνία. Για να δείτε μέχρι πού έφτανε το μυαλό τους αλλά και η θέλησή τους, θα σας πω το εξής. Το πιο ακραίο ρεύμα στη Γαλλική Επανάσταση ήταν η Γιακοβίνη, όπως διαδόμησαν. Το πιο ριζοσπαστικό. Τι έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι για το πολιτικό σύστημα, για το οικονομικό, για το κοινωνικό σύστημα. Αυτό που ισχύει σήμερα. Σκεφτείτε, περίπου δύο αιώνες πριν, το σημερινό πολιτικό σύστημα θεωρούνταν ότι είναι τόσο ακραίο που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Γι' αυτό και θεωρήθηκαν εξτρεμιστές. Τι είναι όμως αυτό το πολιτικό σύστημα? Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να είναι και δημοκρατία και αντιπροσώπευση. Αν θα ήταν αντιπροσώπευση, δεν θα ήταν δημοκρατία. Εδώ δεν είναι ούτε αντιπροσώπευση ούτε δημοκρατία. Τι σημαίνει αντιπροσώπευση? Αντιπροσώπευση σημαίνει ότι η κοινωνία δεν είναι τα άτομα, το άθροισμα των ατόμων, αλλά μια θεσμημένη συλλογικότητα. Για να το αντιληφθούμε, σκεφτείτε τι είναι η Βουλή. Ο κάθε βουλευτής δεν είναι η Βουλή, είναι το άτομο βουλευτής. Όλοι μαζί δεν είναι η Βουλή, είναι το άθροισμα των βουλευτών. Η Βουλή είναι το σύνολο των βουλευτών, οι όσοι παρίστανται, οι οποίοι είναι ενταγμένοι μέσα σε μια θεσμική λειτουργία που παράγει νομοθεσία, παράγει αποφάσεις. Τι διάλογο. Η Δύση δεν είναι όπως πολλοί και μάλιστα του θρησκευτικού προτάγματος ένα άλλο παράδειγμα σε σχέση με τον ελληνισμό. Είναι η πρώιμη εποχή και μάλιστα η προσολόνια εποχή της εξέλιξης του ελληνικού κόσμου.
Εδώ μας πάει. Δεν θα συζητήσουμε σήμερα για το φιλελευθερισμό, είπαμε ότι είναι το ίδιο. Αλλά μας πάει στην αριστερά για να δούμε πού τοποθετείται αυτό που λέγεται σήμερα αριστερά. Έχασε το αντικείμενό της, αλλά έχει χάσει και την θέση της στην ιστορία. Έχει εξέλθει από την ιστορία. Και θα δούμε πού καταλήγει. Γιατί λέω ότι είναι, εντάσσεται στην προσωλώνη εποχή. Πρώτα απ' όλα γιατί δίνει έμφαση στο άτομο, όχι γιατί η δημοκρατία δεν δίνει έμφαση στο άτομο, περισσότερο, αλλά δίνει έμφαση στο άτομο που τοποθετείται απέναντι στη συλλογικότητα και όχι μέσα στη συλλογικότητα. Άλλωστε δεν υπάρχει, όπως είπαμε, συλλογικότητα, γιατί το συλλογικό το εκφράζει το κράτος, ο Πρωθυπουργός. Αυτός αποφασίζει λοιπόν τι θέλουμε, πώς το θέλουμε, τι σκεφτόμαστε, τα πάντα. Έτσι, είναι ο ελαίο Θεού χωρίς να το διακηρύσει. Λοιπόν, η πραγματικότητα λοιπόν αυτή μας δείχνει ότι μιλάμε για μία μοναρχία με βαθιά ολιγαρχική προσημείωση. Εάν θα ήταν αντιπροσώπευση, θα έπρεπε η κοινωνία να έχει γίνει θεσμός, όπως είναι η Βουλή, συλλογικότητα, μην με ρωτήσετε γιατί, αυτά είναι πολύ εύκολα, αλλά δεν είναι του παρόντος, απλώς να δούμε τις έννοιες. Έπρεπε να γίνει λοιπόν Βουλή, να γίνει θεσμός συλλογικός και να έχει τις ιδιότητες του εντολέα. Εάν εγώ αναθέσω σε κάποιον να μου πουλήσει το σπίτι, μπορώ να τον ανακαλέσω, αν μου κάνει ζημιά ή αν παραβεί τους όρους της εντολής, να τον τιμωρήσω, εγώ καθορίζω το περιεχόμενο. Αλλά μην το πούμε έτσι, να περιγράψουμε το σώρο. Ο Σόλωνας τι μας είπε. Ο Σόλωνας εγκαθίδρυσε μετά τη Συσάκτια, που επανέφερε τους πολίτες στην πόλη από τις εξαρτήσεις των δανειστών, εγκαθίδρυσε την αντιπροσώπευση για να μην επανέλθει πάλι η παλιά κατάσταση. Έφτιαξε την κοινωνία Δήμων, θεσμό της πολιτείας. Αναγκαίο θεσμό καθημερινό να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. Ποιον αποφάσεων, μας το λέει. Το εκλέγει, το ελέγχει, το ευθύνει, το ανακαλεί. Άρα καθορίζει το πλαίσιο της πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Ο πολιτικός το ακολουθεί, εάν δεν του αρέσει ή άλλαξε γνώμη ή άλλαξαν συνθήκες, πρέπει να ξαναγίνει διάλογος για να συγχωρηθεί ξανά. Η δημοκρατία δεν καταργεί και τη σχέση εντολέα εντολοδόκου και τα παίρνει όλα η κοινωνία. Δεν έχει σημασία αν μας αρέσει ή όχι. Δεν έχει σημασία αν μπορεί σήμερα να γίνει ή όχι. Θα έλεγα μπορεί, αλλά δεν είναι του παρόν. Σημασία έχει ότι δεν μπορούμε κάποιον να τον αποκαλούμε λιοντάρι, αν δεν είναι. Θα τον αποκαλέσουμε με την ιδιότητα που έχει. Άρα, στο σημερινό σύστημα, εντολέας και εντολοδόχος είναι ο πολιτικός. Στην αντιπροσώπευση, η κοινωνία είναι εντολέας, εντολοδόχος είναι ο πολιτικός και στη δημοκρατία καταργείται η σχέση εντολέα και εντολοδόχου και τα έχει όλα ο πολιτικός. Όπως τώρα τα έχει όλα η κοινωνία, όπως τώρα τα έχει όλα ο πολιτικός, όχι τυχαία. Το σύστημα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το σύστημα είναι ο θεσμικός τρόπος για να πραγματοποιηθεί ο σκοπός. Ο σκοπός ποιος είναι σήμερα, η ατομική ελευθερία. Μπορούμε να είμαστε ατομικά ελεύθεροι, να πραγματοποιούμε οτιδήποτε αφορά στην προσωπική μας ζωή μέσα στην κοινωνία και συγχρόνως το πολιτικό σύστημα να είναι αυτό που είναι. Μας ενοχλεί. Αν μάλιστα μας φροντίζει ακόμα περισσότερο. Η δημοκρατία δεν έρχεται να πραγματοποιήσει την ατομική ελευθερία, αλλά την καθολική ελευθερία, ατομική, κοινωνική, πολιτική. Γι' αυτό τίθεται θέμα συστήματος. Ποιος κατέχει το σύστημα. Η πραγματικότητα λοιπόν η πρώτη είναι αυτή, ότι είναι βαθιά, μακριά από τις σημερινές πραγματικότητες η αριστερά και πολύ μακριά και μάλιστα ιδεολογικά ο μεγάλος θεράπων της νομιμοποίησης του παρόντος συστήματος και έχει σημασία γιατί, διότι, προσέξτε, εδώ επισέρχεται
η θέση της αριστεράς απέναντι στην εθνική συλλογικότητα. Γιατί παθαίνει αλλεργία όταν γίνεται λόγος για έθνος και όποιος, αν δει κάποιος και συγκινηθεί ένα άγαλμα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, εάν δει τη σημαία και συγκινηθεί, θα τον πούν εθνικιστή. Εδώ πρώτα, εθνικισμός δεν υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός είναι μια παροχημένη υπόθεση του 19ου και του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Στην εποχή μας δεν έχουμε να κάνουμε με εθνικισμούς, πολιτικούς εθνικισμούς ιδίως, έχουμε να κάνουμε με μια αναδιάταξη του περιβάλλοντος, του οικονομικού κυρίως και του επικοινωνιακού περιβάλλοντος, που μεταβάλλει τις κοινωνίες σε μια πλανητική πραγματικότητα η οποία αλλάζει τα δεδομένα που γνωρίζατε μέχρι τώρα, που όλα παρήγονται μέσα στο κράτος. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει την αριστερά, ιδιαίτερα τη ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, να αισθάνεται τόση απέχθεια προς οτιδήποτε που έχει να κάνει με την εθνική συλλογικότητα? Ήδη το εξηγήσαμε. Ο ελληνισμός στην ιστορία του, στην εξέλιξη του, διδάσκει την πρόοδο. Διδάσκει πού πάει ο κόσμος και πώς θα λυθούν τα σημερινά προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι η περιέργεια της ιστορίας ή η αγάπη για την Ελλάδα. Είναι το περιεχόμενο που βγάζει από μέσα. Μας δείχνει πώς από τη μοναρχία πάμε στην εκλόγινη μοναρχία και μετά στην αντιπροσώπευση, μετά στη δημοκρατία, μετά σε ένα παγκόσμιο σύστημα, την Οικουμενική Κοσμόπολη μετά τον Αλέξανδρο και με πολλές άλλες εξελίξεις. Όχι, δεν μας διδάσκει, δεν μας καλεί να πάμε πίσω και να ξαναγίνουμε ό,τι ήταν οι Έλληνες τότε, στις μικρές κλίμακες των πόλεων, αλλά να εμπνευστούμε και να εφαρμόσουμε αυτό στη μεγάλη κλίμακα του κράτους έθνους. Ένα. Στον αντίποδα ενακαλύσεται και εμφανίζει με λατρευτικό τρόπο την προσήμεια προς αυτό που λέγεται ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Και μάλιστα ακούσαμε πρόσφατα και τον Πρωθυπουργό πολλές φορές και πολλούς άλλους να λένε ότι η ελληνική επανάσταση και το ελληνικό έθνος είναι καρπός του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν η Ευρώπη η Δυτική δεν είχε εξελιχθεί από τη φεουδαρχία για να ανακαλύψει μέσα από τα ελληνικά κείμενα και την έννοια του έθνους και του πολιτικού συστήματος που δεν είναι φεουδαλικό, έστω σε αυτή τη φάση, δεν θα υπήρχε σήμερα. Δεν είχε αίσθηση του έθνους. Είναι ελληνόφωνες, λέει, αυτοί που υπήρχαν πριν από την Ελλάδα. Κάποτε είχα έναν πολύ έντονο διάλογο με έναν Άγγλο που είναι ο μέντορας του, ο Κόπς Μπάου, που τάραξε τα νερά γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγε ότι οι Έλληνες επαναστατήσανε, αλλά περίπου δεν ξέρανε γιατί το 21, και ότι έγιναν έθνος μετά από το κράτος. Και μάλιστα απειλούσε ο κύριος αυτός, όπως και οι τωρινοί, ότι εάν αμφισβητήσουμε αυτό το κράτος της πολιτικής κυριαρχίας και αξιώσουμε να έχουμε εμείς την ευθύνη της συλλογικότητάς μας, αλλά του έθνους μας, να συμμετέχουμε έστω στις αποφάσεις, θα χαθεί το έθνος. Δηλαδή, το ότι ουσιαστικά αυτό που θα συμβεί θα είναι να αλλάξει το χαρακτήρα του πολιτικού συστήματος, να πάψει να είναι η ιδιοκτησία του κράτους, αλλά να γίνουμε συνειδιοκτήτες του πολιτικού συστήματος, αυτό θεωρείται έλλειμμα κατ' ουσίως. Βαθιά αντιδραστική λογική. Όχι γιατί οι άλλοι δεν το σκέφτονται έτσι, αλλά γιατί αυτοί επιχειρούν και την ιδεολογική του τεκμηνίωση, πολεμώντας οτιδήποτε έχει να κάνει με το πολιτισμικό γινόμενο αυτής της χώρας. Δηλαδή, τη συλλογικότητά της. Ξέρετε τι υποκρίνει αυτό? Την αυστηρή τους θέληση να είναι μόνο κράτορες και καθοδηγητές απέναντι στην κοινωνία. Την υψηλή τους περιφρόνηση προς την κοινωνία. Το βλέπουμε, αν θέλετε, αυτό στη διαχείριση της πολιτικής. Η πολιτική και γενικότερα βέβαια στην Ελλάδα θεωρείται, μάλλον η εφαρμογή του νόμου θεωρείται ότι είναι αυταρχική υπόθεση. Η εφαρμογή του νόμου γίνεται με πολιτικούς όρους. Ποιος είναι δικός μας, ποιος δεν είναι δικός μας. Θα έρθουμε σε άλλα ζητήματα, αν θέλετε. Τα πρόστα επικαλούμε γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Οι εξεταστικές. Γιατί πρέπει να υπάρχουν οι εξεταστικές επιτροπές? Γιατί πρέπει να υπάρχει ένας νόμος περί μη ευθύνης των υπουργών? Ο Αριστοτέλης μας λέει, και μαζί του ο Πολύβιος, ότι
τα πολιτικά αδικήματα στη δημοκρατία, όχι στα συστήματα που νομοθετούνται τον εαυτό τους έξω από την κοινωνία. Στη δημοκρατία λοιπόν τα πολιτικά αδικήματα τιμωρούνται αυστηρότερα από ότι τα ιδιωτικά. Το ίδιο αδίκημα, δηλαδή αν το διαπράξει ένας πολίτης προς έναν άλλον, τιμωρείται με μικρότερη αυστηρότητα από ότι το ίδιο αδίκημα αν το διαπράξει ο πολιτικός, αν βλάψει δηλαδή. Γιατί? Γιατί μετράει και ο αριθμός αυτών που βλάπτουν. Ο ένας βλάπτει τον συνάνθρωπό του, ο άλλος βλάπτει μια ολόκληρη κοινωνία. Πώς γίνεται και εδώ θεωρείται ότι δεν υπέχει καμία ευθύνη και μάλιστα έχουν υφάνει τόσο πολλούς τρόπους και διαδικασίες που και ο πλέον εφάνταστος δεν μπορούσε να το κάνει. Ακόμα προστατεύονται και τα ιδιωτικά αδικήματα. Ακόμα και τα ιδιωτικά αδικήματα για να προστατούν στη δικαιοσύνη πρέπει να δώσει άδεια η Βουλή, που όπως ξέρουμε σχεδόν ποτέ δεν δίνει. Σπάνιες είναι οι εξαιρέσεις. Και η πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που κάνει είναι να αποθεώσει, δηλαδή να φτάσει στο ακραίο όριο την αντίληψη περί πολιτικής ευθύνης και εξεταστικών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είπε πρόσφατα, για να μας δείξει πόσο προοδευτικός και αριστερός είναι, ότι τις πολιτικές ευθύνες τις απονέμει ο λαός. Βεβαίως, δεν διδάχθηκε στις κομματικές συναγωγές των παρατάξεων, των σχολείων και των πανεπιστημίων, ότι στις εκλογές, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι εκλέγει ο λαός, αυτό που γίνεται είναι να ορίσει ποιος θα τον κυβερνήσει το επόμενο διάστημα. Εάν μας βλάψει κάποιος που δώσαμε εντολή να κάνει κάτι, το να πάψει να είναι εντεταλμένος μας δεν σημαίνει ότι τον τιμωρήσαμε. Απλώς πάψει μπορεί να είναι και πολύ καλός και να τον βαρεθήκαμε ή να θέλουμε να διαχειριστούμε εμείς οι ίδιοι τις υποθέσεις μας. Τελείως δύο διαφορετικά πράγματα. Ακούμε όμως να λένε το πολιτικό μας σύστημα, δηλαδή τα κόμματα, η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Τι σημαίνει ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής? Η ευθύνη είναι ποινικοποίηση? Μα στην θρησκεία είναι ο φόβος του Θεού. Κάποτε θα τον τιμωρήσει αυτόν που παραβαίνει τους κανόνες της θρησκείας. Στην πολιτική, ποιος θα τιμωρήσει αυτόν ο οποίος γνωρίζει ότι δεν θα τιμωρηθεί? Ό,τι και να κάνει, όποιες πολιτικές αποφάσεις και να πάρει. Δεν πρέπει να εναρμονίζονται οι πολιτικές αποφάσεις με τη βούληση της κοινωνίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πλέον του 70 και 80% η κοινωνία είναι απέναντι. Και όμως αυτό το απέναντι προβάλλει ως ρητορική υπεροχή, λέγοντας με αλαζονία ότι εμείς δεν κυβερνάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τι σημαίνει με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν κυβερνάμε? Οι δημοσκοπήσεις είναι, ακόμα και με τον τρόπο της χειραγώγησης που γίνονται, της κατεύθυνσής τους, είναι ο αυθεντικότερος τρόπος να αποδίδεται η βούληση της κοινωνίας για κάποιο θέμα ή για κάποια κυβέρνηση ή για κάποιο πολιτικό ζήτημα. Οι εκλογές δεν αποδίδουν παρά ψήφο σκοπιμότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια στατική υπόθεση μια στιγμή. Στο διάστημα από τη μία εκλογική αναμέτρηση στην άλλη, τι γίνεται? Αυτό το ελευκό και χωρίς συνέπειες. Η ελληνική ιδιαιτερότητα λοιπόν, την οποία έρχεται αυτή τη στιγμή η ΣΥΡΙΖΑ αριστερά να υποστηρίξει και ιδεολογικά αλλά και πρακτικά, δείχνει ότι το πολιτικό μας σύστημα, το οποίο είναι το δυτικό πολιτικό σύστημα που βγήκε από τη φεουδαρχία, δηλαδή που έβγαλε τις κοινωνίες από τη φεουδαρχία, αλλά είναι το προ-αντιπροσωπευτικό και προ-δημοκρατικό, δεν έχει λειτουργίες αντίστοιχες με τις χώρες αυτές. Έχει λειτουργίες που τις έχω ορίσει ως λειτουργίες κομματοκρατίας, δηλαδή το κόμμα, αντί να είναι ο διαμεσολαβητής, όχι αντιπρόσωπος, διαμεσολαβητής, συμφερόντων και διαχειριστής της εξουσίας, γίνεται το ίδιο σύστημα εξουσίας και ιδιοποιείται το σύστημα. Γι' αυτό και διαπιστώνουμε αυτή την απόλυτη αναντιστοιχεία. Γι' αυτό και βλέπουμε πολιτικές αποδόμησης της συλλογικότητας, αυτό που λέγεται περαιτεριακή πολιτική.
και που κατατείνουν ιδίως η αριστερά στο να ενοχοποιεί την κοινωνία για αυτό που διαπράττει το πολιτικό σύστημα. Θα μου πείτε, ο πολιτικός φταίει, η κοινωνία φταίει, είναι λάθος να το θέσουμε έτσι το ζήτημα. Η αρχή την οποία πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι το είδος της κοινωνίας, την κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά της κοινωνίας την καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν το πολιτικό σύστημα μας πει ότι για να διορίσουμε το παιδί μας πρέπει να πάμε στο πολιτικό, για να πάρουμε την επιδότηση θα πάμε στο πολιτικό ή θα πάμε στο αρχοδιο υπάλληλο και θα κάνουμε το ίδιο ή θα χαρτζηλικώσουμε ή θα κάνουμε αυτό ή θα ιδιωτεύσουμε ή θα φύγουμε στο εξωτερικό. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα, έτσι, το λέω με τη δόση της υπερβολής, διότι διαφορετικά πρέπει να γίνει κανείς δικομανής, πρέπει να γίνει τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα η οποία στην ελληνική περίπτωση, εάν αναζητήσουμε την ευθύνη στα πρόσωπα, θα είμαστε σε λάθος κατεύθυνση, παρόλο που η κοινωνία, ακόμα και ο πλέον διαπλεκόμενος και διεφθαρμένος, αποενοχοποιείται σε επίπεδο συστήματος, όχι για αυτό που κάνει, αλλά σε επίπεδο συστήματος, γιατί, διότι τους όρους της συμπεριφοράς αυτής καθορίζει η πολιτική. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται και δεν βρέθηκε κανείς πολιτικός μέχρι σήμερα να θελήσει να ανατρέψει αυτή τη λογική πράγματος. Παρά βλέπουμε ότι λιγότερο ή περισσότερο κινούνται στο ίδιο αυτό πλαίσιο. Εδώ υπησέρχεται το μεγάλο πρόβλημα του τι είναι αυτό το σύστημα σε σχέση με την ελληνική κοινωνία. Η κρατούσα άποψη λέει ότι φταίει η κοινωνία, που είναι πολιτικά ανώριμη και οι κληρονομιές της. Όλο αυτό το πελατειακό και το ιδιοποιημένο σύστημα το αποδίδουν στην Ιπποκρατία. Υποσυνθήκες, ας μας απαντήσουν, πώς γίνεται υποσυνθήκες εθνικής κατοχής ο ελληνικός κόσμος μέχρι και το 19ο αιώνα, σε αντιπαραβολή και με ένα θνησιγενές κράτος το οποίο κατάφερε ποτέ να δημιουργήσει όρους εθνικής ολοκλήρωσης, ηγεμονεύει σε τρεις αυτοκρατορίες, οικονομικά, πνευματικά και πολλά άλλα. Και σήμερα ως κράτος, έθνος, δεν μπορεί να σταθεί με όρους αξιοπρέπειας στον πλανήτη. Αυτό δεν μας απασχολεί. Αν δούμε τι ήταν πληθυσμιακά, οικονομικά, πνευματικά ο ελληνισμός το 18ο, το 19ο, το 17ο και πριν, σε συνθήκες εθνικής κατοχής και τι είναι σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η κοινωνία υπονομεύεται από το πολιτικό σύστημα, γιατί είναι αναντίστοιχο. Θα σας το πω πολύ σύντομα. Η Ελληνική Επανάσταση απέτυχε παταγωδώς. Αν με ρωτήσετε θα σας πω γιατί. Απέτυχε όμως, στο στόχο σας. Η Ελληνική Επανάσταση οδήγησε στη δημιουργία ενός θνησιγενούς κρατηδίου, το οποίο θεσμοθετήθηκε ως προτεκτοράτο, του επευλήθη μία ξένη ηγεσία απολυταρχίας με στρατό κατοχής. Εκπαιδεύτηκε η πνευματική τάξη, η πολιτική τάξη, πήρε μετά στα χέρια της το κράτος αυτό και το διαχειρίστηκε ανάλογα. Ποια ήταν η πρώτη πράξη των Βαβαρών όταν ήρθαν στην Ελλάδα? Να καταργήσουν τα κοινά, τις κοινότητες όπως λέγονται, που ήταν οι πόλεις κράτη της αρχαιότητας όπως εξελίχθηκαν, με δημοκρατίες, την εταιρική οικονομία, που ήταν η δημοκρατία στην οικονομία και όχι η ιδιοκτησία της οικονομίας, και βεβαίως τη δημοκρατία μέσα στα κοινά. Όταν λοιπόν εγώ έχω μάθει να έχω πολιτική αντίληψη, πολιτική ανάπτυξη δημοκρατίας, άρα να σκέφτομαι ότι αν έχω πρόβλημα θα πάω στη μάζοξη, όπως λέει. Όλοι σήμερα έχουμε μάζοξη, όλοι μικροί και μεγάλοι, δηλαδή σπουδαίοι και μη σπουδαίοι, όλοι ίσοι ενώπιον της Εκκλησίας του Δήμου. Και για να πω το πρόβλημά μου, μετά την κατάργησή του και την εγκαθίδρυση της απολυταρχίας, πού θα πάω? Σε αυτόν που πήρε την αρμοδιότητα του Δήμου. Έχετε δει ότι σήμερα το κράτος θεωρείται Δήμος? Γι' αυτό λέει Δήμος. Είναι Δήμος? Είναι ο λαός το κράτος? Βεβαίως είναι.
Διότι Γιάννη κερνά και Γιάννη πίνει. Αφού αυτό αποφασίζει τι είναι συλλογικό, αυτό εκφράζει τη συλλογικότητα, βεβαίω είναι και δίνει. Ο ένα είναι όλα μαζί. Η κοινωνία είναι τίποτα. Πάει λοιπόν στον πολίτη, στον πολιτικό. Ο πολιτικό βλέπει αυτό ω μια μεγάλη δωρεά. Διότι δεν έχει απέναντί του το συλλογικό που θα αποφασίσει και θα του δώσει εντολή τι να κάνει, έχει απέναντί του τον καθένα. Τον οποίο το συναντάει μία φορά κάθε τόσο. Όταν θα γίνουν εκλογές ή όταν θα πάει να του ζητήσει ο φέτο. Το δεύτερο είναι ότι καταργήθηκε και η μεγάλη αστική τάξη και η πνευματική ηγεσία του ελληνισμού, του μίζωνος ελληνισμού. Καταστράφηκε κυβερνητικά. Και καταστράφηκε πώς. Καταστράφηκε μέσα από την άρνηση της μεγάλης ιδέας, της εθνικής ολοκλήρωσης. Διότι ποτέ δεν οργανώθηκε το ελληνικό κράτος με σκοπό να πραγματοποιήσει τη μεγάλη ιδέα. Αν εξαιρέσουμε μετά τη μεγάλη καταστροφή του 1877 την απογείωση της πρώτης δεκαετίας και κάτι, μια μικρή αναλαμπή του 20ου αιώνα. Ας πω ένα παράδειγμα μόνο. Το 1897 όλοι μαζί συμφώνησαν να κηρύξουν τον πόλεμο εναντίον της Τουρκία. Ξέρουμε ότι είναι ο πόλεμος που ιτήθηκε η Ελλάδα κατά κάτω, διότι κήρυξε τον πόλεμο εναντίον μιας αυτοκρατορίας χωρίς να έχει καν στρατόπεδο εκπαίδευσης. Υπάρχει ένας, ο Δημήτριος Βικέλας, μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της εποχής, αυτός που δημιούργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν πήγαινε στο Παρίσι, έγραφαν οι εφημερίδες αυτή και ο κ. Βικέλας. Έγραψε λοιπόν ένα κείμενο για τον πόλεμο αυτόν και για τη συμπεριφορά της πολιτικής τάξης. Και με τον όρο να δημοσιευθεί μετά το θάνατό του. Δημοσιεύτηκε πριν από κάποια χρόνια. Όπου περιγράφει μέσα, σας λέω στοιχειολογώ ελάχιστα, δεν υπήρχε λέει στρατόπεδο εκπαίδευσης. Δηλαδή έρχεται ο πολίτης, ο νέος να στρατευτεί, του δίνουν το όπλο και δεν του λένε ούτε καν πώς γίνεται ο πόλεμος, έτσι, πώς χρησιμοποιείται το όπλο. Ούτε καν ήταν αξιπόλυτη λέει περισσότερο. Δεύτερον, οι αξιωματικοί του υπηκού δεν γνώριζαν να υπεύσουν. Και βεβαίως το ερώτημα είναι και γιατί πήγαν και κήρυξαν τον πόλεμο. Όλοι μαζί και μάλιστα ο βασιλιάς έβαλε και τον διάδοχο, τον 18χρονο αρχηγό, αρχιστράτηγο, διότι πίστευαν ότι οι δυνάμεις, αφού δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν τον πόλεμο, δεν θα γινόταν. Και θα σταματούσε και θα απέδιναν στους κακούς ξένους ως συνήθως αυτό το οποίο δεν μπόρεσε να γίνει, να απελευθερωθούν οι ελληνικοί πληθυσμοί που ήταν υπό την Οθωμανική κατοχή. Ξέρουμε που καταλήξαμε έτσι. Μας λέει μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον για να δούμε πού οφείλεται αυτό το γεγονός. Πήγε στον Υπουργό Ναυτικών που ήταν υπεύθυνος για τον Ναυτικό Πόλεμο για να ζητήσει ένα πλοίο γιατί είχε βρει με δωρεά εξωτερικού μια μεγάλη νοσοκομιακή μονάδα για να μεταφερθεί με ένα πλοίο στο μέτωπο, στο Βόλο. Περίμενε λέει μαζί με το Μελά όλη την ημέρα και ήταν μάρτυρας μιας απέραντης ουράς στο μέσο του πολέμου που οι δυνάμεις οι ελληνικές υποχωρούσαν κατά κράτος. Μιας απέραντης ουράς που κατέγραφε ο ίδιος ο υπουργός τα ρουσφέτια, τα αιτήματά του. Την άλλη μέρα τους λυπήθηκε ο προσωπάρχης και τους λέει μπείτε μέσα, δεν πρόκειται να σας καλέσει ποτέ. Και μπήκαν μέσα και είδαν και περιγράφει αυτό το γεγονός. Και όταν ήρθε η στιγμή να πουν το αίτημά τους, ήρθε και ένα σήμα να επικοινωνήσει και να δώσει εντολή στο στόλο να φύγει από τις Ποράδες και να πάει προς το Βόλο. Και λέει να στείλουμε ένα καράβι. Δεν ήξερε καν ότι υπήρχαν τα σήματα με τα οποία ενημερωνόταν ο στόλος. Καταλαβαίνετε επομένως πώς καταναλωνόταν για εσωτερικούς λόγους η προσδοκία των Ελλήνων για εθνική ολοκλήρωση και πώς την διαχειρίζονταν. Γιατί? Μα το βλέπουμε στην νομοθεσία της εποχής. Απαγορευόταν αυτές οι ηγετικές δυνάμεις να μπουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ο νόμος περί ετεροχώνων. Γιατί σήμερα στην Ευρώπη δεν υπάρχει κοινωνία θεσμός βεβαίως, αλλά υπάρχει μια ισχυρή αστική τάξη η οποία καθορίζει τους κανόνες και δεν αφήνει την πολιτική να κατατεμαχίζει και να προσωποποιεί την πολιτική σχέση με την κοινωνία. Άρα μπορεί να είναι κοινωνικά ή ταξικά, αν θέλετε,
προσανατολισμένη η πολιτική προς μια άρχουσα κατάσταση, αλλά την άλλη υπάρχει και μια κοινωνική συνένεση. Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε και το βλέπουμε ότι δεν υπήρξε και στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Ποιος κατέστρεψε τις μεγάλες βιομηχανίες που για λόγους συγκυρίας ειδικότερων συνθήκων δημιουργήθηκαν στη μετεμφυλιακή περίοδο στην Ελλάδα. Ας κάνουμε έναν απολογισμό να δούμε και ποιοι επιβίωσαν, ποιοι θεωρούνται σήμερα άρχουσα οικονομική τάξη στην Ελλάδα. Μεγάλη αγοράδη και διάφοροι τηλεκράτορες, διάφοροι δηλαδή του παρασκηνίου που λειτουργούν ως συγκατανευσυφάγοι του δημόσιου αγαθού που το μοιράζονται, γιατί με αυτούς γίνονται και όλη η δουλειά μέχρι και σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι ένα φαινόμενο που οφείλεται στο γεγονός ότι αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτό το κράτος είναι αναντίστοιχο προς την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας και όχι το αντίθετο. Δουλεύει αρκετά καλά ακόμη στην Ευρώπη, γιατί οι κοινωνίες είναι ακόμα μάζες, δεν έχουν πολιτική ατομικότητα. Αλλά δεν δουλεύει εδώ. Όποιος θέλει να ισχυριστεί ότι αυτό είναι δείγμα έλλειψης πολιτικής παιδείας, θα του αντικρίνω το εξής. Πώς θα συμπεριφερόταν εάν τον έβαζα κάποιον από εμάς που είναι 50, 60, 30, όσο σε ένα ευρωπαϊκό σταθμό και του ζητούσα να συμπεριφέρεται έτσι, ή αν του φορούσα τα βαφτιστικά του ρούχα ή στενά παπούτσια. Αυτό είναι το θεσμικό κοστούμι, το στενό που έχει φορεθεί. Αυτό που έχει πολιτική ατομικότητα για να λειτουργεί συλλογικά δεν στρατεύεται στο κόμμα, δεν με την έννοια της μάζας, αλλά θέλει, χρειάζεται θέσμηση συλλογική, άρα αντιπροσώπευση ή δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα. Αν θέλουμε να δούμε την αιτία, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι μέχρι σήμερα δίνουμε φάρμακο σε λάθος ασθενή για να θεραπευτεί άλλος. Δεν γίνεται. Πρέπει να σκεφτούμε για το γιατί αυτό το πολιτικό σύστημα δεν έχει βγάλει έναν ηγέτη να οδηγήσει τη χώρα προς τα εμπρός, παρά βλέπουμε ότι είτε λιγότερο είτε περισσότερο οι μεγάλες ήττες οργανώνονται στην Αθήνα και όχι στα διπλωματικά σαλόνια ή οπουδήποτε αλλού. Οι μεγάλες συμφορές της χώρας πολλαπλασιάζονται και κάθε κυβέρνηση δίνει, παραδίδει στην επόμενη μια Ελλάδα μικρότερη. Άρα βλέπουμε μια κεντρική ομοφωνία, στην οποία αυτό θέλω να καταδείξω, η όλη διαχείριση της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ ομολογεί ότι είναι πολύ πιο βαθιά από κάθε άλλη πολιτική δύναμη μέσα σε αυτή τη λογική της κομματοκρατίας. Προσέξτε, πόσες δεκαετίες ο καθένας από τους πολιτικούς που σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι υπουργοί, ήταν στην πολιτική. Πολλές. Και όταν ήρθαν στην εξουσία δεν γνώριζαν τι είναι το κράτος, πώς λειτουργεί, τι ανάγκες έχει, δεν γνώριζαν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι οι συσχετισμοί δύναμης και οι διεθνείς πραγματικότητες. Έγραφα από την πρώτη μέρα πριν ανέβουν ακόμα στην εξουσία ότι εάν συνεχίσουν έτσι θα μας οδηγήσουν σε μια καταστροφική συνθηκολόγηση. Τον όρο τον είχα χρησιμοποιήσει από τότε. Όχι γιατί ήθελα να γίνει, ήθελα να προειδοποιήσω. Είχα χρόνια που ασχολιόμουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θεσμικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να το επηρεάσει κανείς καταλυτικά. Αλλά έχοντας επίγνωση του πώς λειτουργεί. Έπειτα, φτάσαμε στην κρίση. Βλέπουμε ότι η όλη διαχείριση του πράγματος έτσι, γίνεται κατά τον τρόπο του ναρκωμανούς. Δηλαδή του δίνουμε το φάρμακο, το ναρκωτικό, ώστε να έρθει η ώρα να ξαναζητήσει τη δόση του. Δεν παίρνουμε μέτρα για την ανάταξη. Είναι τυχαίο ότι όλοι μαζί, αλλά πιο πολύ σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί ως ένας εκτελεστικός λογιστής της βούλησης της Τρόικας. Και εγώ λέω, θέλεις να εφαρμόσεις οποιοδήποτε μνημόνιο, εφάρμοσέ το. Μην κάνεις κλεφτοπόλεμο αφού το υπογρά. Ένα. Δεύτερο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε ότι θα οδηγούμαστε σε καινούργια μνημόνια, σε καινούργιες καταστροφικές, επομένως, καταστάσεις, εάν δεν άρουμε τα αίτια που οδήγησαν στο μνημόνιο. Που είναι
η εκβάθρων εκθεμελίωση και ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης, της δικαιοσύνης, της νομοθεσίας που υποδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Εγώ θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Ένα της προηγούμενης κυβέρνησης, υπουργός δικαιοσύνης. Εξεγείρονται στις φυλακές και αντί να πάρει μέτρα να αναλάβει τις φυλακές την ευθύνη τους και την, να μην είναι αυτό που είναι σήμερα η ντροπή της χώρας, οι φυλακές, ψηφίζει έναν καινούριο νόμο. Να δείξει ότι κάτι κάνει. Γι' αυτό έχουμε τέτοια νομοθεσία στην Ελλάδα. Ο τωρινός πιο πεπειραμένος από τους άλλους, αλλά και πιο κοντά στην ιδέα ότι κάποιες ΜΚΟ και κάποιοι άλλοι τρίτοι ιδιώτες που έχουν σκοτεινές διαδρομές πρέπει να αναλάβουν αυτό που θα έπρεπε να ασκήσει ως λειτουργία το κράτος, τι κάνει. Πηγαίνει και κάνει συμφωνίες κυρίως με τους κακοποιούς των φυλακών και άλλους και περνάει μετά και νομοθετικές ρυθμίσεις κατά συμφωνία. Και ένα μεγάλο μέρος από τους βαρυπινίτες τους στέλνει στην κοινωνία. Και αυτό το θεωρούν μεταρρύθμιση και αριστερή πολιτική. Θα κλείσω με την υπόθεση της μετανάστευσης και του προσφυγικού, γιατί προφανώς περιμένετε να ακούσετε κάτι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εποχή που δεν έχουμε κινητικότητα της εργασίας ή προσφυγικό. Όπως έχει σημασία πώς το αντιμετωπίζει κανείς. Το προσφυγικό και η μετανάστευση είναι ένα πολύ σημαντικό αλλά και πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Διότι η κοινωνική αντίθεση που έχει να κάνει με τις σχέσεις εργασίας κλπ. Είναι μια κοινωνική αντίθεση εντός της χώρας. Μπορεί να φτάσει και σε εμφυλίους βέβαια όπως ξέρουμε, αλλά πάντως είναι εντός της χώρας. Ανάγεται στην ίδια συλλογικότητα. Η μετανάστευση ή το προσφυγικό μπορεί να δημιουργήσει μια πραγματικότητα, αν δεν διαχειριστούμε με συγκεκριμένους όρους, η οποία θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο μέλλον, είτε στη διάσπαση της χώρας, είτε στην αιματοχυσία, είτε στην εξορία, στην εθνοκάθαρση όπως τα λέγαμε, του ενός ή του άλλου. Δεν είναι αστεία πάντα. Η ιδέα των κλειστών συνόρων είναι η ιδέα του 18ου, του 19ου αιώνα που θεωρούσαν ότι τα κράτη έχουν περίκλειστη οικονομία, κοινωνία, πολιτική. Αυτό έχει τελειώσει. Δεν ζούμε στην εποχή που θα θεμελιώσουμε αυτό που συνέβη από την εποχή της φεουδαρχίας. Ζούμε σε μια εποχή που είναι αλλαγή φάσης, αλλαγή παραδείγματος. Και αλλαγή παραδείγματος τι σημαίνει? Ότι η οικονομία και η επικοινωνία έχουν γίνει πλανητικές, οι πολιτικές, οι κοινωνίες και το πολιτικό σύστημα έχει παραμείνει δέσμιο στο παρελθόν. Έχουν ανατραπεί επομένως οι συσχετισμοί. Ο σκοπός της πολιτικής είναι ο σκοπός των αγορών αυτή τη στιγμή. Χωρίς αμφιβολία. Και όταν κανείς αναφέρεται στο συμφέρον των κοινωνιών στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, θεωρείται ακραίος. Πού πάμε? Τι θα γίνει? Αυτό που μας έλεγε η αριστερά, ότι πρέπει να φτιάξουμε και παγκοσμιοποίηση των κινημάτων, που πηγαίνανε δίκη τουρισμού στη Γένοβα, στο Πόρτο Αλέγκρε και κάνανε πανηγύρια, ενώ οι άλλοι συνεδρίαζαν και παίρνανε αποφάσεις για το πώς θα ανασυγκροτηθεί η οικονομία σε πλανητικό επίπεδο, η επιστροφή, το κλείσιμο των συνόρων? Όχι βέβαια. Δεν θα πάμε στην εποχή των σπουδών, θα πάμε μπροστά. Εάν κατέκτησε το μέλλον, μετέβει στο μέλλον η οικονομία και η επικοινωνία, αυτό που χρειάζεται είναι να μεταβεί στο μέλλον και η πολιτική, άρα η κοινωνία. Και αυτό θα γίνει με το να φύγει η κοινωνία από τον ιδιωτικό χώρο που αντιμετωπίζει τους συσχετισμούς στο πεζοδρόμιο, του δρόμου, και να μπει στην πολιτεία. Με άλλα λόγια, η οικονομία δεν έχει πρωτογενή ισχύ. Μπορεί να άλλαξε, να μην είναι ο βιομήχανος η άκουσα τάξη της οικονομίας μέσα σε μια χώρα, αλλά το μεγάλο χρηματοπιστωτικό σύστημα που παγκόσμια παράγει νέους συσχετισμούς δύναμης, αλλά όμως η δύναμη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι κοινωνίες είναι έξω από την πολιτεία. Σκεφτείτε πώς θα αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αν πούμε στην Ελλάδα, ή ο πρόεδρος της Γαλλίας ή η κυρία Μέρκελ στη Γερμανία, εάν έπρεπε οι αποφάσεις της να έχουν την έγκριση
της ίδιας της κοινωνίας. Δεν θα έψαχνε να βρει και άλλη λύση. Να γιατί έρχεται η αριστερά και λειτουργεί ως η θεραπενίδα, δηλαδή το μακρύ χέρι που νομιμοποιεί και διαχειρίζεται αυτή την ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ των αγορών και όχι υπέρ των κοινωνιών. Διότι τι σημαίνει να αντιδιαστέλεις τα κλειστά σύνορα, μια υπόθεση του 19ου αιώνα με τα ανοιχτά σύνορα, δηλαδή του να αφήσουμε ελεύθερη την κινητικότητα της εργασίας όπως και την κινητικότητα του κεφαλαίου. Αν να απορροφούμε εμείς τις κοινωνικές εντάσεις που προκαλεί αυτή η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της επικοινωνίας και να μεταβάλουμε τη χώρα σε χώρο εκτόνωσης των εντάσεων που συμβαίνουν εκεί που παράγεται, να πούμε τον όρο τους, ο υπεριαλισμός ή η οικονομική εκμετάλλευση. Μεταβάλλοντας τη χώρα σε κομματερή του παγκόσμιου καπιταλισμού, σημαίνει ότι από την άλλη μεριά καταστρέφουμε την κοινωνική, την πολιτισμική βάση της χώρας. Δηλαδή, πολλαπλασιάζουμε τους όρους της αδυναμίας της κοινωνίας να αντιτάξει την ισχύ της και την αξίωσή της να έχει λόγο στα πράγματα. Αυτό είναι που θέλει σήμερα η ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Γι' αυτό μιλάει για τα ανοιχτά σύνορα. Γι' αυτό η κυρία Τασία θα μας πει ότι εάν βγάλουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εκτός, δεν διακρίνει. Πρέπει να βγάλουμε και τα μικρά παιδιά και τους συνταξιούχους. Δεν βλέπει τη διαφορά μεταξύ της εθνικής συλλογικότητας που συγκροτεί τους πολίτες της χώρας, την κοινωνία των πολιτών και το παγκόσμιο πρόβλημα. Γιατί η αριστερά έχει πάψει να έχει ως πρόταγμα, άρα ως σημείο αναφοράς την πρόοδο της κοινωνίας. Αναφέρεται σε όλα τα άλλα που είναι παρένθετα για να μην ομολογήσει ποια είναι η ένστασή της. Όπως κινητοποιούσε με υπατίες στο παρελθόν τους μετανάστες για να τους χρησιμοποιήσει ως αιχμή του δόρατος εναντίον της κοινωνίας που δεν της έδινε πάνω από 3-4%, έτσι και σήμερα χρησιμοποιεί την οικονομική μετανάστευση και το προσφυγικό για να οικονομεύσει την εθνική συλλογικότητα, για να υποστηρίξει το σύστημα του διαφωτισμού, δηλαδή αυτό το βαθιά αντιδραστικό πια σύστημα, γιατί εάν θέλουμε να πάμε στο μέλλον, ιδιαίτερα εμείς, είναι το σημείο που συναντιόμαστε με τη Δύση αυτή τη στιγμή, αλλά ιδιαίτερα εμείς πρέπει να ξαναφτιάξουμε τη σχέση κοινωνίας και πολιτικής με όρους συλλογικότητας. Να εξαρτάται ο πολιτικός από την κοινωνία. Να πολιτεύεται κατά την βούληση της κοινωνίας και το συμφέρον της και όχι κατά το συμφέρον οποιοδήποτε άλλου τρίτου. Διότι όταν υποστηρίζει αυτή την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, υποστηρίζει την πλήρη εκτράχυνση και την ανομία των αγορών, την αυτορύθμιση των αγορών. Σε όλα τα επίπεδα. Και του κεφαλαίου και της κινητικότητας της εργασίας, αλλά και λειτουργεί εκτονοτικά, όπως είπα, διότι αυτοί που έρχονται εδώ είναι οι δυνάμεις μεγάλες συντελεστές υπέρ. Γι' αυτό και δεν μιλάει για μαρξισμό, γιατί ο μαρξισμός τι λέει. Ο διεθνισμός στο Μάρξ είναι πάμε και συμμετέχουμε στην ταξική πάλη, στην κοινωνική αντιπαλότητα, εκεί που παράγεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έπρεπε όσοι υποστηρίζουν αυτού του είδους τις αντιλήψεις, έπρεπε να βρίσκονται στο Πακιστάν, στη Συρία, οπουδήποτε αλλού, εκεί να διεξάγουν τον αγώνα τους. Όχι να λειτουργούν κατά το χριστιανικό παράδειγμα, κατά τον τρόπο της φιλανθρωπίας και να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι, για να μην υπάρξει η αντίληψη ότι είναι τα κλειστά και τα ανοιχτά σύνορα μόνο απέναντι. Αυτός είναι ο διάλογος που κάνει η αριστερά με την ακροδεξιά. Δύο παροχημένες του 19ου αιώνα αντιλήψεις. Μάλλον μία παροχημένη του 19ου αιώνα και μία θεραπενίδας του παγκόσμιου συσχετισμού εναντίον της υπεροχής των αγορών εναντίον των κοινωνιών. Υπάρχει η λύση των ελεγχομένων ροών που αντιμετωπίζει τον μετανάστη ή τον πρόσφυγα με όρους εθνικού συμφέροντος. Με άλλα λόγια, ανθρωπιστικά για τον ίδιο, η ειδωμένη δεν είναι ανθρωπισμός, ούτε ο πειραιάς, ούτε το ελληνικό, ούτε τίποτα άλλο. Είναι η περαιτέρω εξαθλίωση
και η ταπείνωση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι για κάποιους λόγους έφυγαν από τις αιστείες τους. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι δεν αντιλαμβάνονται, μάλλον αντιλαμβάνονται αλλά επισκοπούν πράττουν αυτό το οποίο τις είπαμε προηγουμένως. Να χρησιμοποιήσουν ως αιχμή του δόρατος την οικονομική μετανάστευση και το προσφυγικό προκειμένου να οικονομεύσουν αυτή την βούληση της κοινωνίας να συμπεί τη συλλογικότητα και να αξιώσει ρόλο στα πράγματα ώστε να μην είναι στο περιθώριο και να μην οδηγείται από κάθε μέρα όλο ένα και περισσότερο μέσα από μια μεταβολή της χώρας από χώρα σε χώρο. Έχω πει ότι δεν πάμε πια σε μια φιλανδοποίηση όπως τα δεκαετία του 80, αλλά σε μια ημιοποίηση της χώρας. Εάν συνεχίσουμε έτσι, θα γίνουμε ό,τι είναι τα ίμια αυτή τη στιγμή, μη χώρα. Και βεβαίως, μην αναμένουμε όσο δεν διαπράττουμε μόνοι μας μέσα την επανάσταση στις έννοιες, στις αντιλήψεις μας, αποτέλεσμα. Θα διαιωτόμαστε, θα βρισκόμαστε σε μια διαρκή απορία γιατί συμβαίνουν αυτά, θα προβάλλουμε διαρκώς την ιδεοντολογία, γιατί δεν μας σκέφτονται, γιατί δεν σκέφτονται τη χώρα, γιατί τα διαπράττουν αυτά. Δεν σκεφτόμαστε όμως να παρέμβουμε και να αξιώσουμε θέση και ρόλο στα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή. Δεν ξέρω αν θέλει να μια-δύο ερωτήσεις κάποιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντοπίσατε πραγματικά όλα τα προβλήματα. Κάνετε μια πολύ καλή διάγνωση της ασθένειας. Να μιλήσω γιατί είμαι και γιατρός. Προφανώς έχετε και προτάσεις, άρα λειτουργείτε και προληπτικά, αυτό που την ωραία ανάλυση που κάνετε. Απομένει η θεραπεία. Εμείς στην δουλειά μας έχουμε μάθει να είμαστε λίγο επιθετικοί. Ο γιατρός πρέπει να είναι επιθετικός, είναι γιατρός μέρος της κοινωνίας, όπως πολύ σωστά λέτε για την κοινωνία και τη σχέση με τους πολιτικούς. Πώς μπορεί να συμβεί, δεν μπορώ να το φανταστώ εγώ, όταν η ίδια η πολιτική, πώς μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, που πολύ σωστά το διαγνώσατε, πολύ σωστά προτείνει τη θεραπεία, πώς μπορεί να εφαρμοστεί η θεραπεία όταν το ίδιο το πολιτικό σύστημα που αποτελείται από τους βουλευτές αυτούς είναι καθρέφτης των εαυτών μας. Εμείς οι ίδιοι είμαστε αυριανοί, δυνητικοί βουλευτές. Πώς μπορώ να αλλάξω λοιπόν έναν άνθρωπο, τον οποίο όταν θα πάρει μια θέση ισχύως, αυτή του βουλευτή, του υπουργού, του νομοθέτη, δεν θα ξεχάσει ότι ήταν την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα μαζί μου, έτσι, πήρε την ψήφο μου και δυνητικά θα θεωρήσει ότι θα πρέπει η ψηφοθυρία να λειτουργήσει με την έννοια να κάνει και το προσφετάκι. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, όπως πολύ σωστά το δίνετε από την ιστορία όλη αυτή. Δηλαδή η ερώτηση είναι, έχουμε ανάγκη να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Είτε αυτό αν είναι πάνω δεξιά, σύνδεση, οτιδήποτε. Πώς μπορεί να αλλάξει όταν είμαστε εμείς οι ίδιοι απέναντι στον καθένα. Είπατε ότι είστε γιατρός. Ναι, το ανέφερε για να συμπληρώσω. Ναι, όχι, ξεκινώ από εκεί για να απαντήσω. Εάν υποθέσουμε ότι εγώ έχω τον πυρετό αυτή τη στιγμή και όχι ο κύριος που είναι εκεί, και εσείς επιμένετε να δώσετε φάρμακο σε εκείνον τον κύριο και όχι σε μένα που έχω τον πυρετό, θα θεραπευθώ. Δεν το είπατε ότι παρόλο ότι δεν ξέρω πόση ώρα είμαι εδώ, επέμεινα ότι αυτός που θα μπει στο πολιτικό σύστημα ή θα πρέπει να είναι κατ' εικόνα και ομοίωση ή θα πρέπει να προσαρμοστεί ή να προσποιείται ή θα τον εκφράσει. Και λέτε ότι είναι κατ' εικόνα και ομοίωση των πολιτών. Λάθος. Το λέω πολύ ξεκάθαρα. Εάν υποθέσουμε ότι εσείς είστε αντίθετος με όλα αυτά και θέλετε να γίνει κάτι άλλο. Και επειδή έχετε μια επιρροή ως γιατρός στην περιοχή, σας ορίσει ένα κόμμα να είστε υποψήφιος. Αρχίσετε όμως από την επομένη να λέτε τα δικά σας και όχι να εκφέρετε το λόγο του κόμματος.
θα παραμείνετε εκεί. Άρα λοιπόν, ποιος ορίζει σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι να ενοχοποιήσουμε τον πολιτικό, αλλά να δούμε το γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όταν το κομματικό σύστημα είναι τόσο προσωποπαγές που δεν επιτρέπει τη λειτουργία του ελεύθερου στοχασμού και της ελεύθερης άποψης που έχει ο κοινός πολίτης σε αυτόν που είναι στέλεχος, μικρό ή μεγάλο, αλλά του αξιώνει να παραιτηθεί από την ελευθερία που έχει ως πολίτης να σκέφτεται και να βρίσκει λύσεις και να προτείνει, να προκρίνει πολιτικές και να εκφέρει τον λόγο της ηγεσίας ή της ηγετικής ομάδας, τι θα συμβεί? Δεν θα συμβεί αυτό που λέμε? Και να πάμε λίγο παρακάτω. Για να έχει και πολιτική απήχηση, πρέπει να αξιώσει με τη σειρά του από τον πολίτη να είναι χειροκροτηθής, άρα να εισπράττει, να γίνει κομματικός επομένως, πράσινο καφενείο, κόκκινο καφενείο, μπλε, οτιδήποτε κόμμα, δεν έχει σημασία, ανάλογα με τις εποχές, ώστε να μπορεί το σύστημα αυτό να ανακυκλώνει τον αυταρχισμό, την ενιαία σκέψη, τον μονόλογο και όχι την ελευθερία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και βεβαίως, εάν θέλουμε να κάνουμε ένα προλογισμό της σημερινής ηγεσίας, σχεδόν από όλα τα κόμματα, μάλλον από όλα τα κόμματα, ξέρετε που έχουν εκπαιδευτεί αυτοί οι άνθρωποι στα πιο βαθιά καταγώγια της πλέον απεχθούς εκδοχής της κομματοκρατίας που είναι η παρατάξη στα πανεπιστήμια. Έχω ζήσει, έχω βρεθεί απέναντι άπειρες ώρες. Λοιπόν, όταν είδα το βιογραφικό, το επίσημο βιογραφικό που έδωσε ο ίδιος του τωρινού πρωθυπουργού που τον έκαναν επίτυπο εντάκτορα στη Σμύρνη και γράφει ότι το πρώτο ήταν αρχηγός του 15μελούς, όπως λέγεται, του γυμνασίου και μετά το αντίστοιχο παραταξιάρχης στο Πολυτεχνείο, έτσι, και στη Σύγκλιτο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε να κάνετε, να αναλογιστείτε πόσες καταστροφές επέφερε στο σχολείο που ήταν και πόσες καταστροφές στο Πανεπιστήμιο, εκτός από την καταδολίευση των πάντων και τους εκβιασμούς και όλα αυτά που κάνουν οι παρατάξεις. Ποιος πλήρωσε γι' αυτά? Εκεί εκπαιδεύτηκε λοιπόν να κάνει αυτό που κάνει και σήμερα ο κάθε πολιτικός. Εκπαιδεύτηκε. Να ρωτήσω λίγο, μόνο για το ίδιο, πώς θα αλλάξει αυτό το σύστημα? Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό. Πρέπει πρώτα για να αλλάξει, για να γίνει θεραπεία, πρέπει να ξέρουμε την αιτία, είπαμε. Λοιπόν, τη διάγνωση. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι πώς θα αλλάξει όλο αυτό το κομματικό σύστημα. Άρα το πολιτικό σύστημα να λειτουργεί κατά τον τρόπο της Ευρώπης. Εγώ δεν θα πω παραπάνω. Εδώ καταλήγω. Δεν είναι ανατάξιμο. Αν ήταν, θα είχε γίνει στους δύο αιώνες που έχουν περάσει. Πρώτον. Δεύτερον, θα είχα πολλές προτάσεις να σας πω, και έχω γράψει άλλωστε, για το πώς πρέπει να γίνει. Για να μην χρειάζεται, όχι για να πάμε σε δημοκρατία, όχι να πάμε σε αντιπροσώπευση, αλλά σε μια προσομοίωση που θα επιβάλλει μια αρμονία του πολιτικού με την κοινωνία, με το συλλογικό συμφέρον. Εκεί που πολλαίνει το πράγμα είναι ο κρίκος του πώς θα πάμε εκεί, πώς θα επιβληθεί αυτή η πραγματικότητα, γιατί από τους πολιτικούς δεν παίρνει. Αν θα ήταν, θα το είχαν κάνει. Από την κοινωνία περιμένουμε? Θα σας πω όχι. Διότι η ίδια η κοινωνία είτε απέχει, είτε εξορίζεται μαζί με τον πλούτο της γιατί τρομοκρατείται και καταδιώκεται, είτε συμβιβάζεται και σου λέει κάτι να πάρω κι εγώ από αυτό το πράγμα. Είτε πρέπει να διασώσει και την περιουσία της, την επιχείρησή του κλπ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον στην Αθήνα το ξέρω, ότι τα μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να διορίσουν απευθύνονται πρώτα στους δημάρχους, στους βουλευτές της περιοχής για να κάνουν καλά. Αυτό δεν είναι οικονομία, δεν είναι πολιτική, με συγχωρείτε. Τι γίνεται να λέει για να κάνετε επενδύσεις, ελάτε στον Υπουργό ή στον Πρωθυπουργό να μιλήσετε? Άρα είναι ένα πολύ πρωτοπρόβλημα από αυτό. Άρα, εάν θέλουμε, έχουμε δύο λύσεις. Η μία να περιμένουμε να γίνει το αντίστοιχο στην Ευρώπη, στη Δύση και απομένως τότε να ακολουθήσουμε. Η άλλη να καταλάβουμε ότι μπορεί και να μην είμαστε παρόντες όταν αυτό θα συμβεί στην Ευρώπη και να πάψουμε να σκεφτόμαστε με το έτσι ή το αλλιώς. Τα
ανταλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, τους βάλουμε απέναντι, όχι γιατί έχουμε προσωπικά μαζί τους, αλλά γιατί θα πρέπει να αξιώσουμε ένα άλλο πολιτικό σύστημα, ένα άλλο κράτος, μια άλλη δημόσια διοίκηση, η οποία... Δημόσια διοίκηση. Ποιο είναι το πιο ωραίο? Το κλείνω με αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορεί να πει κανείς χίλια δυο. Διακομματικά όλοι μας λένε ότι θα κάνουμε αξιολόγηση. Με συγχωρείτε. Αξιολόγηση μπορεί να γίνει για να είναι το σέρβις, η διόρθωση των παρεκκλήσεων σε μια λειτουργούσα με όρους δημοσίου συμφέροντος διοίκηση όπως είναι η γαλλική την οποία επικαλούνται, δεν το ξέρω καλά. Θέλει κανείς να συνταξιοδοτηθεί και σε 15 μέρες από τη στιγμή που στέλνει το αίτημά του, του ζητάνε να δώσει το λογαριασμό της τράπεζας για να του καταβληθεί η σύνταξη. Τίποτα. Λοιπόν, σας λέω ένα παράδειγμα γιατί το γνωρίζω από πρόσφατη. Λοιπόν, υπάρχει κανείς που θα σκεφτεί ότι ο υπάλληλος είναι μόνιμος εάν κάνει καλά τη δουλειά του? Γιατί ρίχνουν την μπάλα στον εξέδρα. Μας λένε ότι το Σύνταγμα προβλέπει τη μονιμότητα. Η μονιμότητα των υπαλλήλων κατά το Σύνταγμα υπάρχει αν ο υπάλληλος κάνει τη δουλειά. Αλλά όταν όμως ο υπάλληλος που είναι μέλος και μάλιστα ανώτατος δικαστικός είναι μέλος πειθαρχικού συμβουλίου και δεν συνεδριάζει, δεν συνέρχεται επί πολλά χρόνια και περιμένουν, μισθοδοτούνται και συνταξιοδοτούνται άνθρωποι όπως οι καταδικαστέντες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για βαριά εγκληματικά αδικήματα και δεν συνέρχεται για να τους βγάλει εκτός και μισθοδοτούνται και συνταξιοδοτούνται, τότε ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχει η προσωπική ευθύνη του υπαλλήλου, του διευθυντή όλων, να είναι δηλαδή υποχρεωμένοι να λειτουργούν προς το συμφέρον της κοινωνίας? Να μην πάρουμε άλλα πράγματα. Εσείς είστε σε μια περιοχή που βρέχει πολύ. Ξέρετε την πονηρά φύση της πολιτικής, γιατί καθιέρωσε την έννοια που είναι παγκόσμια πρωτοτυπία της δασικής έκτασης. Αντί να ασχολούνται δηλαδή με τα δάση, ασχολούνται και δημεύουν την ιδιωτική ιδιοκτησία που έπρεπε να επιδοτείται για να ξανακαλλιεργηθεί, διότι ανασυγκροτήθηκε η χώρα. Για σκεφτείτε. Σε όλα τα επίπεδα είναι το ίδιο. Αλλά ποιος θα καθίσει να τα κάνει αυτά? Ποιος? Ποιος έχει συμφέρον? Αν μου πάρεις δύο ερωτήσεις, μία... Ως παρατήρηση, θα ήθελα να πω ότι από το απεχθές σύστημα των φοιτητικών παρατάξεων η επικεφαλής έγινε από 10 καθηγητές στα πανεπιστήμια και σήμερα μας κυβερνούν. Εντάξει. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Να απαντήσω σε αυτό γιατί έχει σημασία. Αυτοί που έδωσαν στοιχεία στους ηγέτες είναι οι υπουργοί, γίνονται οι υπουργοί, οι βουλευτές. Πρώτα έγιναν βουλευτές. Τους παραταξιάρχες. Βεβαίως. Μην την αμφιβάλλετε ότι, κοιτάξτε, οι καθηγητές δεν είναι άμεντοι. Δεν είναι βέβαια ο καθηγητής, δεν είναι ο άνθρωπος που πρέπει να παίξει γροθιές με τον άλλον που καταδολιεύει το πανεπιστήμιο. Αλλά ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος και ιδίως οι διοικήσεις των... Και υπήρξε καθηγητής. Πρωθυπουργός που του φάγανε τον μισθό και δεν είχε καταλάβει. Εσχολείται πάρα πολύ αν αναφερθούμε στο σημείο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι επί 8 χρόνια προσπάθησα να πάνε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και όταν προσήλθησαν στη δικαιοσύνη απειλώντας ότι αν θα είναι προσωπικά υπεύθυνοι αυτοί που το πήγαιναν για παραγραφή, προσέτρεξε όλη η πολιτική τάξη της χώρας ως μάρτυρες υπεράσπισης. Ένας τότε πρίτανης μου είπε, όταν του είπα τι είναι αυτό που κάνεις που πας για μάρτυρες υπεράσπισης, μου λέει, είναι δυνατόν, μου λέει, να δικάζονται οι πρίτανες. Είναι δυνατόν να σκάζουν οι βουλευτές, μα είναι δυνατόν. Αυτά. Μην νομίζετε, η διαπλοκή φέρνει όλα μαζί. Να προχωρήσω το ερώτημα. Η απόρριψη που βλέπουμε στο πολιτικό σύστημα και στους πολιτικούς στα ποσοστά 80, 85, 90, 95%. Μήπως δημιουργεί ένα μεγάλο υπόστρωμα για μια διακυβέρνηση τύπου Κούντα? Κοιτάξτε, δεν είναι οι συνθήκες για Κούντες σήμερα. Έχουμε μια εξέλιξη από λιταρχία μέχρι το 19ο αιώνα και αρχές του 20ου, ολοκληρωτισμός στο Μεσοπόλεμο, αυταρχικά καθεστώτα μέχρι τη δεκαετία του 80-90. Δεν παίζει για αυτό το σύστημα στις δυτικές κοινωνίες.
οι χούντες υπάρχουν σε ειδικότερους θύλακες μέσα στο ίδιο αυτό σύστημα το οποίο ζούμε. Και μόνο το γεγονός ότι βγαίνει ένας πολιτικός ή ένας πρωθυπουργός ή ένας διανοούμενος, το λέμε, εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη. Και λέει ότι ό,τι δεν συμφωνεί μαζί μου είναι ακροδεξιό και επομένως σου δημιουργεί όρους τρομοκρατίας, έτσι, να φοβάσαι να πεις δηλαδή την άποψή σου γιατί θα χαρακτηριστείς ακροδεξιός, σημαίνει ότι καταργείται ο διάλογος. Αυτό τι είναι, είναι φασισμός. Μην ψάχνουμε, δεν χρειάζεται ένα αυταρχικό καθεστώς στην κορυφή. Εφαρμόζεται ο αυταρχισμός και ο φασισμός σε όλα τα επίπεδα, μέσα από θύλακες ή με τις άκουσες ομάδες οι οποίες κάνουν τη δουλειά του σήμερα. Όταν λέμε τα κλειστά σύνορα, ήταν κλειστά σύνορα, πέρασε το 2015 ένα εκατομμύριο από την Ελλάδα μέσω Σκοπίου. Τα Σκόπια τους επέτρεπαν με κάποια χαρτιά που είχαν από την Ελλάδα να περάσουν ή έκαναν τα στραβά μάτια. Αυτό δεν καταλαβαίνω ποια ήταν τα κλειστά σύνορα. Προσέξτε, κλειστά σύνορα σημαίνει ότι δεν επιτρέπω να έρχεται τρίτος που δεν είναι πολίτης της χώρας ως πρόσφυγας ή οικονομικός μετανάστης. Πρέπει να είναι εδώ. Οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε. Έγινε το κλειστό σύνορο. Αυτό ανάγεται στην προηγούμενη εποχή που η πολιτική κυριαρχία απαγόρευε όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τις εταιρείες, έτσι, την οικονομία. Δηλαδή, θυμάστε ότι υπήρχε ένα προϊόν, το TAM-TAM του Fix, που όσο αυτό υπήρχε, δεν επιτρέπεται το Coca-Cola να μπει στην Ελλάδα. Η γενική έννοια του κλειστού συνόρου ήταν μια εποχή που το επέβαλε αυτό στις δυτικές κοινωνίες για να δημιουργήσουν εσωτερικές δυνατότητες, αστική τάξη κλπ. Σήμερα αυτό δεν είναι δυνατό, διότι η ίδια η δυναμική των πραγμάτων έχει δημιουργήσει μια διακρατική οριζόντια διακρατική κινητικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κινδυνεύουν τα κράτη, θα είναι πάντα εκεί. Δεν σημαίνει ότι κινδυνεύουν τα έθνη, θα είναι πάντα εκεί. Αυτό που κινδυνεύει και αποτελεί διακύβευμα που αν δεν αλλάξει οι καταστροφές στην κοινωνία θα είναι συσσωρευμένες, είναι το ποιος έχει την ευθύνη της χώρας. Ο ένας που μπορεί μέσα στο κλειστό γραφείο να ελεγχθεί και να μοιράσει το ρουφέ μαζί με άλλους ή όλοι μαζί. Τα κλειστά σύνορα λοιπόν εκεί ανάγονται. Αυτό που αναφέρατε όμως σε σχέση με τα σύνορα είναι το τι προκάλεσε αυτή το ρολυματιό της κινητικότητας των προσφύγων και όχι μόνο. Έρχεται με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Η συντηρητική αυτή αλλαγή παραδείγματος δεν οφείλεται σε μία πολύ μεγάλη επιβάρυνση του Συριακού ή του Ιρακινού προβλήματος. Το είχαμε και πριν. Οι πρώτοι μαζικά προσερχόμενοι εδώ, πρόσφυγες και μετανάστες, προέρχονται από τα κέντρα κράτησης της Τουρκίας. Διότι αναγγέλθηκε ότι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει, θυμηθείτε τα λόγια, δεν χρειάζεται να σας τα αναφέρω. Επομένως, δόθηκε η δυνατότητα στην Τουρκία να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο στα πράγματα της Ευρώπης και όχι μόνο. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή τη στιγμή, διότι Ρωσία και Δύση έχουν βρεθεί σε κοινό σημείο και βάζουν απέναντι στην Τουρκία. Αλλά την άλλη μεριά, η Ευρώπη δεν εφήρμοσε πολιτική κλειστών συνόρων. Εφήρμοσε πολιτική που δεν είναι πολλά ανοιχτών συνόρων. Δηλαδή η ελεγχόμενη μετανάστευση. Οι Γερμανοί δέχτηκαν ένα εκατομμύριο περίπου. Και οι άλλες χώρες δέχτηκαν μεγάλα προσφυγικά ρεύματα. Αυτό που συνέβαινε όμως στην Ελλάδα και το ξέρω από πρώτο χέρι, προσποιούνταν ότι κατέγραφαν στα νησιά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και βγάζανε ψεύτικα ή δεν τους κατέγραφαν για να φεύγουν και να μην μπορούν, λέει, να τους στείλουν πίσω. Τους πιάσανε κάποια στιγμή και αφού τους πίεζαν να κάνουν κάτι, να δώσουν έστω ένα μήνυμα. Είναι γνωστό ότι οι Μαροκινοί και οι Αλγερίνοι, αντί να περνάνε, που δεν τολμούσαν να περάσουν, τα σύνορα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
ερχόταν αεροπορικός στην Κωνσταντινούπολη και περνούσε από τα ελληνικά. Στα Σκόπια όπως παίρνανε όμως. Ακούστε, έδειχναν στα Σκόπια τα χαρτιά που τους έδιναν οι Έλληνες. Αφού δεν υπήρχε πίεση από την Ευρώπη, δεν έκαναν εξολογιστικό έλεγχο αν ήταν τα θετικά ή όχι τα χαρτιά. Βάζει τα χαρτιά αυτά δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, από μια στιγμή και μετά όμως, όταν η Ευρώπη κατάλαβε ότι η Ελλάδα δεν σκοπεύει να κάνει έτσι συμβολικές κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή, έκανε, μετατόπισε τα σύνορά της για να προστατευτεί στα Σκόπια. Άφησε δηλαδή την Ελλάδα απ' έξω να γίνει ένα απέραντο hot spot. Κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Και εδώ είμαστε τα φωτικά κλεισμένοι και πλήρωναν το σκοπιανό. Τα κατάκια. Κάνουμε τους διακινητές χωρίς να παίρνουμε και χρήματα. Ό,τι κάνουμε οι δουλεύοροι με τους κλειούς. Μια τελευταία ερώτηση. Σήμερα, για να επιβιώσει μια κοινωνία, μια οικονομία, στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, που τα πάντα αλλάζουν, τα πάντα ανατρέπονται, πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Η χώρα που στηρίζεται σε αυτόν το δημόσιο τομέα, τον επιτροπικό, τον αντιπαραγωγικό, τον εν πολλής διεφθαρμένο, τον εχθρικό προς την ιδιωτική πρωτοβουλία, ένα δημόσιο που παράγει μόνο ελλείμματα και να μας χαρίσουν το χρέος πάλι σε λίγο διάστημα, πάλι θα το φτιάξουν. Και από αυτό... Πώς είναι δυνατόν? Αυτό λέω από την πρώτη μέρα της κρίσης και πολύ πριν. Τα είχα γράψει. Θέλω να καταλήξω ότι εδώ έχετε μια επικεφαλίδα ότι η ΣΥΡΙΖΕΑ αριστερά ως νέα δεξιά. Θέλω να πω ότι τον κρατικοδίαιο τον καπιταλισμό τον έκανε η δεξιά που συμπεριφερόταν ως αριστερά. Και τελικά αυτός ο ιδιωτικός τομέας, ως πότε θα συντηρεί το δημόσιο τομέα? Έχετε λάθος στο τελευταίο σας επιχείρημα. Έχετε απόλυτο δίκιο στα προηγούμενα. Όντως, το είπα άλλωστε, και αν θέλετε, από τη δεκαετία του 80 τα έγγραφα τα κυκλοφορούν στο εξωτερικό γιατί έχουν γραφτεί εκεί πέρα στα γαλλικά και αγγλικά. Το που μας οδηγούν με αυτή την πολιτική. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι υπάρχει ένα κράτος στην Ελλάδα το οποίο είναι εχθρικό προς τη χώρα, ξένο σώμα και ξένο σώμα προς την ελληνική κοινωνία. Δείτε λίγο, επειδή μιλάμε για αυτό το βιβλίο, όχι γιατί είναι η μόνη. Το επιχειρήν είναι το ιδιωτικό επιχειρήν, είναι ο εχθρός της αριστεράς. Ελάτε όμως που είναι και ο εχθρός της ελληνικής κομματοκρατίας. Δεν άφησε ποτέ το επιχειρήν της ελληνικής, του ελληνικού μίζωνος, του μίζωνος ελληνισμού να έρθει στην Ελλάδα, παρόλο που δέσποσε και αυθεντικό παράδειγμα αυτού του οικονομικού ελληνισμού του παρελθόντος είναι ο ελληνικός εφοπλισμός. Γιατί είναι πρώτος στον κόσμο? Γιατί δεν τον περιέλαβε στα χέρια του το ελληνικό κράτος. Είναι ανταγωνιστικός διεθνώς. Κοιτάξτε, έχω πει πολλές φορές ότι εάν το ελληνικό κράτος γινόταν φιλικό προς τη χώρα και την κοινωνία, αρκεί, δεν θέλουμε καν ξένες επενδύσεις, γιατί δεν μας θέλουμε, δεν μας χρειάζονται. Είναι τέτοιος ο ελληνικός πλούτος που υπάρχει στο εξωτερικό και από τους Έλληνες αλλά και από τη διασπορά που αρκεί για να κινητοποιήσει ανακτησιακά 10 Ελλάδες που έχει μία. Αλλά για σκεφτείτε λίγο. Κατηγορούνται αυτοί οι οποίοι μετέφεραν τον πλούτο τους στο εξωτερικό για να τον διασώσουν όπως και οι ίδιοι για να μπορέσουν να επιβιώσουν και δεν ελέγχεται κανείς από αυτούς οι οποίοι έκαναν τις συναλλαγές και τους καταδίωξαν. Και τους οδήγησαν, τους εξανάγκασαν να πάνε. Σας λέω ένα παράδειγμα. Εάν είχατε 200.000 μετοχές ευρώ σε μετοχές εθνικής, πρώτης κρίσης, σήμερα θα έχετε το πολύ 400 ευρώ. Σας μηδένισαν τον πλούτο επειδή μείνατε στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
Άρα πώς θα υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική σε μια χώρα όταν δεν θέλει να ανατάξει η άρχουσα αυτή που αποφασίζουν, δεν θέλουν να ανατάξει το κράτος για να γίνει φιλικό προς την κοινωνία και το επιχειρεί. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια αριστερά η οποία βάζει τα ιδεολογικά εργαλεία της αριστεράς για να δώσει νομιμοποίηση σε αυτό που είναι διαχρονικό της ελληνικής κομματοκρατίας από τον Όφωνα και μετά, δηλαδή η καταδίωξη του αυτόνομου επιχειρήνου. Έλα να κάνεις συναλλαγή μαζί μου για να σου επιτρέψω να υπάρχεις. Δεν βγαίνει έτσι. Άρα αυτό και αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο καθηγητή. Ευχαριστούμε και εσάς που... Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.